Μία νέα ενδιαφέρουσα έρευνα για τη Δήμητρα αλλάζει τα δεδομένα για το ηλιακό μας σύστημα. Για δεκαετίες η Δήμητρα θεωρούνταν ένα παγωμένο και αδρανές απομεινάρι του πρώιμου ηλιακού μας συστήματος, χωρίς ατμόσφαιρα, με μια επιφάνεια που θυμίζει περισσότερο έρημο από κοσμοπάγου. Έμοιαζε αδιανόητο να είχε ποτέ τις προϋποθέσεις για ζωή. Όμως μια νέα έρευνα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, η Δήμητρα μπορεί να φιλοξενούσε ένα περιβάλλον ικανό να στηρίξει απλή μικροβιακή ζωή. Τα συμπεράσματα βασίζονται σε δεδομένα που συνέλεξε το διαστημόπλοιο DONA της NASA. Σήμερα η Δήμητρα είναι μια εξαιρετικά ψυχρή και αφιλόξενη σφαίρα, με το μεγαλύτερο μέρος του νερού της παγιδευμένο σε μορφή πάγου κάτω από την επιφάνεια. Ωστόσο, τον DONA αποκάλυψε ενδείξεις ότι το παρελθόν της υπήρξε πολύ πιο δραστήριο. Οι φωτεινές κοιλίδες που παρατήρησαν οι κάμερες του σκάφους αποδείχθηκαν συγκεντρώσεις αλατιού, τις οποίες άφησε ένα αλμυρό υγρό που κάποτε έρεε προς τα πάνω. Επιπλέον, βρέθηκαν οργανικά μόρια, θεμέλιοι λίθοι της ζωής, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ο πλανήτης Νάνος διέθετε χημικά συστατικά απαραίτητα για βιολογικές διεργασίες. Το μοναδικό ερωτηματικό που παρέμενε ανοιχτό ήταν το ενεργειακό υπόβαθρο. Χωρίς πηγή θερμότητας, ακόμα και το πιο πλούσιο χημικό κοκτέιλ δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ζωή. Η νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει απάντηση. Με τη βοήθεια υπολογιστικών μοντέλων, οι ερευνητές προσομοίωσαν την εσωτερική εξέλιξη της Δήμητρας και κατέληξαν ότι μεταξύ 2,5 και 4 δισεκατομμυρίων ετών, πριν η ραδιενεργός αποσύνθεση στο βραχώδη πυρήνα του πλανήτη Νάνου παρήγαγε αρκετή θερμότητα ώστε να τροφοδοτήσει υδροθερμική δραστηριότητα. Το νερό που έρεε μέσα στον πλανήτη θα είχε αντιδράσει με θερμά αλλοιωμένα πετρώματα, μεταφέροντας αέρια και μέταλλα σε έναν παγκόσμιο ωκεανό, δημιουργώντας χημική τροφή για μικρόβια. Το σενάριο αυτό παραπέμπει στις υποθαλάσσιες υδροθερμικές πηγές της Γης, όπου η θερμότητα από το υπέδαφος δημιουργεί οάσεις ζωής στα πιο αφιλόξενα μέρη του πλανήτη μας. Η Δήμητρα δεν διαθέτει τις ίδιες πηγές ενέργειας με άλλα παγωμένα σώματα, όπως η Ευρώπη ή ο Εγκέλαδος, που θερμαίνονται από την ισχυρή βαρυτική έλξη γιγάντιων πλανητών. Αυτό ακριβώς την καθιστά μοναδική περίπτωση. Ένας μικρός κόσμος που, χωρίς εξωτερική ενίσχυση, κατάφερε πιθανότατα να συντηρήσει για κάποιο διάστημα συνθήκες κατοικησιμότητας. Η απλότητα αυτού του πειράματος της φύσης επιτρέπει στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να εξελιχθούν χιλιάδες άλλα μικρά σώματα στο ηλιακό μας σύστημα. Αν τα συμπεράσματα ισχύουν, τότε δεν αποκλείεται πολλοί από αυτούς τους κόσμους να διέθεταν παροδικά ωκεανούς και να αποτέλεσαν πιθανά καταφύγια ζωής στις απαρχές του συστήματός μας.